Γεια σας. Σε στο τσαγάκι. Φρεσκοκουρεμένοι όπως βλέπετε. Είστε καλά. Λοιπόν, σήμερα έχω να σας πω πολλά και σημαντικά πράγματα. Πράγματα τα οποία θα αλλάξουν αρκετά τα πράγματα στο ρου της ζωής μας. Και σας το χρωστάω κιόλας αυτό το vlog. Σας το χρωστάω αρκετές μέρες. Κάποιοι με ρωτήσατε κιόλας σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα σούπερ μάρκετ χόλ που είχα κάνει, επειδή είχα αναφέρει ότι θα σας εξηγήσω κάποια πράγματα, και κάποιοι με ρωτήσατε πότε θα γίνει αυτό το vlog. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Άργησε λίγο, αλλά ήρθε. Λοιπόν. Λοιπόν. Καταρχήν. Ο χρόνος μας στη Γερμανία ολοκληρώθηκε. Ή τέλος πάντων κατά ένα μεγάλο μέρος έχει ολοκληρωθεί. Όπως καταλαβαίνετε, θα φύγουμε λοιπόν από Γερμανία. Όχι, δεν θα γυρίσουμε Ελλάδα. Το λέω από τώρα έτσι για να μην υπάρχουν έτσι αντιδράσεις θετικές αρνητικές. Δεν γυρνάμε Ελλάδα, πάμε σε άλλη χώρα. Έγινε μια πάρα πολύ σοβαρή, σημαντική και καλή πρόταση στον σύζυγο για δουλειά στην Ελβετία. Όπως ξέρετε, έχουμε φίλους στην Ελβετία, τους κουμπάρους μας. Από εκεί έγινε μεσολάβηση, πρόταση κλπ. Αυτό, για να καταλάβετε, έχει ξεκινήσει από τα τέλη Σεπτέμβρη. Δηλαδή πάνω που είχαμε, γιατί είμαστε 10 χρόνια στη Γερμανία, και πάνω που είπαμε ότι όλα τα έχουμε βάλει σε μία σειρά, τα έχουμε στρώσει, πάμε εντάξει, πάμε καλά τώρα, και πιστεύαμε ότι από εδώ και πέρα θα στρώσουν αρκετά τα πράγματα, ξαφνικά έρθε αυτό και παφ, μας τα ανέτρεψε όλα. Είναι όλα καινούργια για μας πλέον. Κάθε μέρα ψαχνόμαστε. Ο σύζυγος ξεκινάει 1η Δεκεμβρίου στην Ελβετία. Εγώ θα παραμείνω Γερμανία με τα παιδιά για όσο χρειαστεί, γιατί για να πάμε στην Ελβετία χρειαζόμαστε σπίτι, και από το σπίτι μετά καθορίζονται σχολεία κλπ. Κλπ. Πρέπει να μάθουμε καινούριους νόμους, καινούριους κανόνες, μάλλον λίγο πολύ γερμανικοί με τους ελβετικούς μοιάζουν, αλλά και κάποια είναι διαφορετικά, οπότε πρέπει να εξοικειωθούμε, οπότε αυτό κεφάλαιο από την αρχή. Και εγώ εδώ πέρα έχω πάρα 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 πολύ δουλειά. Στο τέλος του βίντεο θα σας βάλω και ένα απόσπασμα που τράβηξα πριν 2 μέρες για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Το σπίτι γενικά γίνεται ένας χαμός. Έχω παντού πράγματα, παντού κούτες. Προσπαθώ να μαζέψω ό,τι μπορώ από τώρα που δεν το πολύ χρησιμοποιούμε, που δεν το χρειαζόμαστε άμεσα. Κάνω ξεκαθάριση, πολύ μεγάλη ξεκαθάριση. Δηλαδή, χαρίζω, πετάω, πουλάω. Βασικά δεν έχω πουλήσει κάτι ως τώρα. Ναι, τα έχω χαρίσει όλα μέχρι στιγμή. Ή κάποια τα οποία είναι χαλασμένα ή δεν χρειάζονται πλέον ή δεν δουλεύουν. Γιατί πολλά πράγματα που είχαμε αποθηκευμένα δεν δουλεύουν. Κάποια έτσι πραγματάκια που βρήκα έχουν χαλάσει, οπότε τα πετάμε. Κάποια που τα είχαμε έξτρα και δεν χρειάζονται και είναι περιττά, πάλι το πετάξαμε. Γενικά γίνεται μια πολύ μεγάλη ξεκαθάριση. Ένα ολόκληρο σπίτι πρέπει να το πακετάρω. Στην ουσία το κάνω μόνη μου. Εντάξει, βοήθησε και ο σύζυγος σε μια βιβλιοθήκη που ξεχαρβαλώσαμε για να φύγουν τα μεγάλα κομμάτια και αυτά. Αλλά επί της ουσίας το πιο μεγάλο κομμάτι, ό,τι έχει να κάνει με το πακετάρισμα, το κάνω μόνη μου. Ο άντρας μου έχει πιάσει πιο πολύ τη χαρτούρα. Δηλαδή του βγάζω χαρτιά συνέχεια που βρίσκω και του λέω αυτό το θέλουμε, δες το. Έχουμε καταστρέψει άπειρα χαρτιά, τα οποία έχουν πάνω τα στοιχεία μας, και έχω το μηχάνημα αυτό που τα κόβει κομματάκια, και μιλάμε για πολύ 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 χαρτί, πάρα πολύ. Τα οποία όμως πρέπει να γίνουν, γιατί έχουν πάνω τα στοιχεία μας, τα οποία δεν πρέπει να πέσουν σε, ξέρω, σε λάθος χέρια, πείτε το πώς θέλετε. Καλό είναι γενικά ότι προσωπικά στοιχεία έχουμε να μην μπήκαν παρά έξω. Λοιπόν,
πρέπει σιγά σιγά να δούμε. Υπάρχει αυτή, πώς να το πω τώρα, η αλλαγή στην ουσία. Δηλαδή, έχουμε πάει στο σχολείο, έχουμε ρωτήσει πώς ακριβώς πρέπει να γίνει η μετάβαση από το ένα σχολείο στο άλλο και από τη μία χώρα στην άλλη. Πρέπει να κάνουμε διακοπή σε πάρα πολλά πράγματα που είμαστε εδώ, συνδρομητές. Το πρώτο που έκανα ήταν στο γυμναστήριο, πρέπει να γίνουν τις ασφάλειες. Πρέπει να πουλήσουμε τα αυτοκίνητα. Έχουμε μιλήσει με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού για να μάθουμε τη διαδικασία πώς ακριβώς θα γίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε απλά, δεν φεύγουμε από ένα σπίτι να πάμε σε ένα άλλο. Κάνουμε μετοίκηση σε άλλη χώρα. Και είναι τελείως διαφορετική διαδικασία σε όλα από το να πεις ότι φεύγω και πάω κάπου αλλού. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ στη δουλειά μου μπορώ να δουλέψω μέχρι την τελευταία μέρα, του έχω ενημερώσει ήδη. Το γνωρίζουν δηλαδή, και στην ουσία αυτό που θα κάνω η διακοπή δεν θα είναι διακοπή γιατί πρέπει να πάω σε κάποια άλλη δουλειά, θα είναι διακοπή γιατί πάω σε άλλη χώρα. Οπότε είναι και λίγο διαφορετική διαδικασία. Και γενικά είναι στα πάντα, στις ασφάλειες, τα πάντα είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή και το κάθε τι μαθαίνουμε και εμείς τι πρέπει να κάνουμε, που ρωτάμε. Εντάξει, είναι και όλα. Όλα πολύ καινούρια και όπως καταλαβαίνετε έχουν έρθει όλα έτσι. Τα συναισθήματα στην αρχή ήταν πολύ παράξενα γιατί ναι μεν θέλαμε να πάμε, απ' την άλλη σκεφτόμασταν τι έχουμε κάνει εδώ, τι έχουμε χτίσει εδώ, τι αφήνουμε πίσω, τι πάμε να βρούμε. Εντάξει, σίγουρα είναι για καλύτερα. Πάρα πολύ στεναχωρήθηκαν που θα φύγουμε από εδώ, δηλαδή και άτομα που δεν το περιμέναμε, να σου πω την αλήθεια. Που δεν το περιμέναμε, που δεν ήμασταν έτσι τόσο πολύ δεμένοι. Αυτό εννοώ. Δεν περίμενα δηλαδή τέτοιες αντιδράσεις και στη δουλειά μας και οι δύο, δηλαδή και ο σύζυγος και σε μένα. Στεναχωρήθηκαν που θα φύγουμε. Δηλαδή μας είπαν εντάξει, ότι άμα. Και αν γυρίσετε, αν γίνει κάτι και δεν τα βρείτε καλά στην Ελβετία και θέλετε να γυρίσετε, σας περιμένει η θέση σας εδώ. Μας έχουν δώσει προσωπικά τηλέφωνα και μιλάμε για διευθυντάδες. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Από μια άποψη, γιατί καταλαβαίνεις ότι σε εκτιμούσαν οι άνθρωποι, οι οποίοι, σε εκτιμάνε τέλος πάντων οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά σου και δουλεύεις μαζί τους. Αλλά για μας τώρα όλα είναι σαν μια βόμβα που έχει σκάσει και ψάχνουμε να βρούμε τα κομμάτια, να τα ενώσουμε πάλι και να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Γι' αυτό έχω χαθεί αρκετά και έχω χαθεί και από το κανάλι το άλλο με τα βιβλία, γιατί δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο. Δηλαδή έρχονται το ένα πίσω από το άλλο, μπαμ, 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 συν ότι δουλεύουμε, δηλαδή εγώ συνεχίζω και δουλεύω. Ο σύζυγος σταμάτησε από τη μία δουλειά, τώρα θα ξεκινήσει την επόμενη, σε συγκεκριμένα μεθαύριο. Σήμερα που σας γράφω, σας κάνω το βίντεο, είναι 29 του μήνα, 29 Νοεμβρίου. Έχουμε και επέτειο με τον άντρα μου σήμερα, επέτειο γάμου, του πρώτου μας γάμου, του πολιτικού, τον οποίο δεν τον έχουμε γιορτάσει ποτέ, γιατί η μόνη επέτειος που γιορτάζουμε είναι τη μέρα που το φτιάξαμε. Είναι η μόνη επέτειος η οποία γιορτάζουμε μεταξύ μας. Απλά έτσι το αναφέρω. Και αύριο φεύγει στην ουσία, γιατί πρέπει να είναι και μια μέρα νωρίτερα εκεί. Και από πρώτου μήνα πρέπει να είναι στη δουλειά, 1 Δεκεμβρίου, που είναι Παρασκευή. Και τώρα θα δούμε πώς θα γίνει, αν θα έρχεται κάθε Σαββατοκύριακο, ή είναι γύρω στις 3 ώρες με τα μάξι, 3 με 3,5 ώρες, ανάλογα τι κίνηση έχει. Οπότε είναι και λίγο, φανταστείτε τώρα 7 ώρες πάνω κάτω, σε ένα Σαββατοκύριακο, σε ένα 2,5 ημέρες, να το πούμε έτσι, γιατί αν φύγει η Παρασκευή μετά τη δουλειά, θα πρέπει Κυριακή να το απόγευμα να φύγει πάλι. Οπότε είναι 2,5 ημέρες στην ουσία. Και εντάξει, είναι 7 ώρες τώρα πήγαινε, αλλά είναι λίγο πολύ. Θα δούμε πώς θα γίνει. Εντάξει, έρχεται. Μπορεί να πάμε και εμείς κάποια στιγμή, αλλά επειδή φιλοξενείται εκεί, για μας είναι λίγο πιο δύσκολο να πάμε και είμαστε και πιο πολύ φυσικά. Εκείνο είναι πιο εύκολο να έρθει. Και κάθε φορά που θα έρχεται, σίγουρα θα βοηθάει λίγο εδώ πέρα στο να μαζεύουμε, στο να κάνουμε. Τα παιδιά πάνε κανονικά ακόμα σχολείο και το Σάββατο στο ελληνικό. Και στις δραστηριότητες τους, ό,τι έχουν να κάνουν. Έχω ενημερώσει σχεδόν, σχεδόν, όχι όλους, σχεδόν, κάποια τέλος πάντων άτομα που είμαστε πιο κοντά και το σχολείο της μικρής, το σχολείο του Φίλιππ που δεν έχω πει κάτι ακόμα, θα το πω και αυτό, θα αναφερθώ και εκεί. Σίγουρα μέχρι το τέλος του χρόνου θα είμαστε εδώ, γιατί δεν νομίζω μέσα σε ένα μήνα να προλάβουμε
να μαζέψω όλο το σπίτι, να βρούμε σπίτι, να κάνουμε τη μετακόμιση. Δηλαδή θέλει και λίγο οργάνωση όλο αυτό, γιατί πρέπει να γίνουν και πολλά πράγματα αφού παραδώσουμε το σπίτι. Δηλαδή, εγώ θα πρέπει να το βάψω το σπίτι εδώ πέρα. Τέλος πάντων, γενικά θα πρέπει να βαφτεί το σπίτι. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες άλλες διαδικασίες πριν δηλαδή παραδώσω το σπίτι, τα οποία πρέπει να χρειάζομαι χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει μια στιγμή στην άλλη. Ακόμα και να βρούμε τώρα σπίτι με το που θα πάει, σίγουρα χρειάζομαι ένα μήνα στο νερό. Σύνοτι έχω να μαζέψω όλο το σπίτι. Αυτό. Ναι, είναι αρκετά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Αλλά γενικά φανταστείτε ότι πρέπει να γίνει όλη αυτή η δουλειά και παράλληλα έχω να πηγαίνω στη δουλειά, τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο, να κάνουν τι ασκήσει του, να πηγαίνουν στι προπονήσει του, να πηγαίνουν στο ελληνικό το σχολείο, να μην σταματήσουμε τελείω την κοινωνική μα ζωή, λίγο να βρισκόμαστε λίγο με τα άτομα τα οποία θέλουμε. Οπότε ναι, είμαι λίγο στην τσίτα. Αλλά πιστεύω θα τα καταφέρω. Υπήρχαν έτσι και λίγες συναισθηματικές αντιδράσεις από τα παιδιά στην αρχή. Γιατί εντάξει, έχουν κάνει και εδώ φίλους, έχουν τα ξαδέρφια τους εδώ. Παρ' όλα αυτά, επειδή θα πάμε εκεί και έχουν και εκεί φίλους, είναι λίγο, δεν είναι τόσο ότι α, θα φύγουμε και θα πάμε σαν μέρος και θα ξέρουμε κανέναν. Και είναι και φίλοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει μαζί. Δηλαδή, όταν φύγανε εκείνοι για να πάνε στην Ελβετία, εμάς μας κόστησε αρκετά, οικογενειακώς εννοώ, και σε εμάς, τους μεγάλους, και τα παιδιά μεταξύ τους. Οπότε, έχουμε δηλαδή και αυτό ότι θα είμαστε μαζί, ότι θα βρισκόμαστε, ότι αγαπιόμαστε και πολύ, αλήθεια είναι, με τα συγκεκριμένα παιδιά. Έχουμε πολύ ιδιαίτερες σχέσεις. Οπότε, ναι, δηλαδή είναι αυτό που λέμε, κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις, κάτι αφήνεις, κάτι καινούριο έρχεται. Όλες οι αλλαγές είναι δύσκολες. Ειδικά ο πρώτος χρόνος στην Ελβετία θα είναι αρκετά δύσκολος. Το ξέρουμε ήδη. Γιατί ξέρουμε, ήδη έχουμε μάθει κάποια πράγματα τα οποία θα τα αναλύσουμε σε άλλα τέτοια. Γιατί τώρα μην σας ζαλίζω, ήδη έχει πάει 12 λεπτά το βίντεο. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα έτσι, 38 μας νέα. Δείτε το βιντεάκι που ακολουθεί για να καταλάβετε σε τι πανικό βρίσκομαι. Και ακολουθούν και άλλα βιντεάκια με διάφορα τέτοια. Λοιπόν, να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Και περιμένω τα σχόλιά σας. Και μην ξεχάσετε να κάνετε γραφούλα. Τσαου. Αυτά θα μείνουν τώρα για την ώρα. Θα φύγουν εδώ τα πλάινα που ήταν μέχρι και πάνω. Τα νέα επιπλέον μέχρι και πάνω. Αυτά ήταν κραμασμένα πάνω. Θα φύγουν αυτά όλα. Και εδώ είναι οι πρώτες κούτες. Και δεν έχει μαζευτεί τίποτα ακόμα, παιδιά.